Το έκτο κύμα κορονοϊού δημιουργεί προβληματισμό, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να προβληματίζει το σύστημα υγείας. Αυτό εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πιέσει το υγειονομικό σύστημα, δεν θα πιέσει τις ΜΕΘ, δεν θα πιέσει κοινωνικά και οικονομικά τον τόπο μας, ιδιαίτερα από ώρα που βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι την ατομική συμμετοχή του καθένα μας που χτίζει τη συλλογική συμμετοχή. Αυτό βέβαια προαπαιτεί ενίσχυση της παιδείας μας, αλλά σε αυτή τη φάση ας βάζουμε τη μασκούλα που είναι έτσι και αλλιώς το μότο του συνεδρίου, ας φροντίζουμε την αποστήρωσή μας καλά, ας εμβολιαζόμαστε που είναι ακρογωνιαίος λίθος για να προστατεύουμε και το διπλανό μας. Η λοιμοξικόβιτ είναι ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν τους επιστήμονες που συμμετέχουν στις εργασίες του Δεύτερου Διεθνούς Θερινού Σχολείου της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα υπάρχουν πολλά νεότερα δεδομένα τα οποία θα παρουσιάσουμε τόσο από το CDC, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε αυτούς τους ασθενείς, πώς πρέπει να τους παρακολουθούμε, γιατί κάποιοι από αυτούς, πολλοί από αυτούς από ό,τι φαίνεται, έχουν αυτό το σύνδρομο που λέγεται Long COVID, που το ψάχνουμε ακόμα περισσότερο ερευνητικά στο δικό μας πανεπιστήμιο και στο δικό μας εργαστήριο, ιδιαίτερα για το κομμάτι των αρρώστων των αναπνευστικών, που κάποιοι από αυτούς αναπτύσσουν πνευμονική ίνωση. Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου, παράλληλα, θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις των αναπνευστικών νοσημάτων και των διαταραχών αναπνοής στον ύπνο. Αυτό που μπορεί ένα νόσημα να δώσει στον ύπνο είναι πολύ πρόημο. Άρα, εννοώ τα αναπνευστικά νοσήματα γενικώς, που μπορεί να έχουν μια πρώτη εκδήλωση στον ύπνο από πλευράς διαταραχής και που να επηρεάζουν την πορεία τους και να επηρεάζουν και την ποιότητα ζωής του ασθενούς όταν είναι αθεράπευτα. Οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο έχουν κοινωνικές, νοσηρές κοινωνικές, αλλά και ατομικές συνέπειες, συνέπειες στη συμπεριφορά, συνέπειες στην δουλειά, αλλά και συνέπειες που αφορούν άλλα νοσήματα όπως είναι η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά. Ένα από τα μηνύματα, αν θέλετε, αυτού του συνεδρίου είναι η ολιστική προσέγγιση του ασθενούς στην κατεύθυνση του ευζήν του ασθενούς, στην κατεύθυνση της μεταβολής των προβλημάτων που έχει, των συμπτωμάτων, αλλά και στην καλή πορεία της νόσου. Είναι αυτό που λέμε ανθρωποκεντρική προσέγγιση της ιατρικής.